Όσον αφορά το χώρο του αθλητισμού, ο Νίκος Πέρος είναι αγαπημένος. Είτε χατμπολιτές, είτε δρομοστές. Τόσα χρόνια πια λέμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι πάντα λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι κοντά μας, τον ξανακαλησπερίζουμε. Νίκος Πέρος, το λέμε και σωστά. Όλα καλά. Όλα καλά. Στο τρέξιμο αυτές τις μέρες λόγω του κορίσου δρόμου. Και εγώ και ένα team φίλων και συνεργατών και απολάτρης της περιοχής, ναι, του Ίσου, και πιστεύουμε να... Δηλαδή είμαστε στην τελική ευθεία αυτή τη στιγμή, έχουμε λύσει τα πιο σημαντικά θέματα και πάμε τώρα στις λεπτομέρειες. Πιστεύουμε να έχουμε πάλι μια οργανωτικά, μια πολύ καλή διοργάνωση. Αν αναλογιστούμε ότι οργανώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι εύκολο να οργανώσεις. Ναι. Είναι η άμμος. Το, ναι, να πάμε δηλαδή να χαράξουμε την πορεία, να τη σηματοδοτήσουμε και αυτά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Να εκεί... βλέπουμε εμείς και την αφίσα όσον αφορά τον κόρισο δρόμο, μια και μιλάμε με Νίκο Πέροθ, έτσι, να την βλέπουμε εδώ, να μείνουμε λίγο εκεί όσο μιλάμε, θα δούμε Σάββατο, κι άλλα. Το Σάββατο 15 Σεπτέμβρη. Ωραία. Ήδη θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, ναι, στα οποία σχολεία θα απευθυνθούμε με ένα πολύ ωραίο flyer, ένα πολύ ωραίο προσπέκτους. Έκτος αγώνας. Έκτος, έκτη χρονιά δηλαδή. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως και οι προηγούμενες χρονιές ήταν πάρα πολύ επιτυχημένες. Όταν ξεκίνησε αυτό, έτσι πιο δειλά και πιο... Όταν έγινε το ξεκίνημα, περίμενες όλη αυτή την επιτυχία, όλο αυτό τον κόσμο, ε? Γιατί όμως είναι λίγο δύσκολη, δεν πας εύκολα, ναι, να τρέξεις. Ιστορικά να πούμε, ναι, ότι... Καταρχάς είναι ένας ιδιαίτερος δρόμος, σαν δρόμος καταρχάς ότι είναι στην άμμο. Mm-hmm. Τέτοιοι δρόμοι στην Ελλάδα γινόταν κάποια στιγμή κάπου στην Καλαμάτα, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, mm-hmm, και έχει ατονίσει. Mm-hmm. Και φυσικά αν θα ψάξουμε στο διαδίκτυο γίνονται δρόμοι στην άμμο, σε μεγάλες, ακόμα και στη Σαχάρα, τα 60 mm-hmm χιλιόμετρα στη Σαχάρα. Είναι ένας ιδιαίτερος δρόμος. Δύσκολο 60 χιλιόμετρα στη Σαχάρα. Ναι, ναι, είναι φυσικά με σταθμούς και με τέτοια. Ναι. Λοιπόν και με διαλύματα και ό,τι σε βιολογικά οι άνθρωποι να αντέξουν. Αυτός αυτό ο δρόμος ξεκίνησε για τον Ίσο, έτσι ουσιαστικά. Μπράβο. Για την περιοχή, να αναδειχθεί και να βοηθηθεί η περιοχή του Ίσου. Πολύ σωστά το είπατε, ναι, να αναδειχθεί, ναι, και να μπει ένας φραγμός στα σχέδια της ιδιωτικοποίησης που ακόμη θα πούμε στα χαρτιά μένουν. Όμως mm-hmm αυτό το κίνημα που ήταν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και για τη διάσωση του Ίσου, το οποίο συνεργάστηκε με τα άλλα κινήματα όπως είναι για την Σαλικές, κάτω στην mm-hmm Λευκύμη, όπως είναι με τον Ερημίτη, το Καστέλο κτλ. Είχε μια σειρά προτάσεων mm-hmm έτσι ώστε να αναδειχθεί, όπως το είπαμε, η περιοχή με άλλους τρόπους και όχι με το να χτίσουμε ξενοδοχεία εκεί πέρα. Να. Ναι. Ένας πολύ ωραίος όμορφος τρόπος ήταν, ας πούμε, οι παράκτιοι αγώνες που κάναμε για κάμποσα χρόνια εκεί πέρα και πιστεύω ότι αν έχουμε και μία βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει και του χρόνου. Το beach handball. Ναι. Στο οποίο beach handball το 2009. Τι ωραίο, εντυπωσιακό, δύσκολο. Το 2009, ναι, παρακαλώ, έγινε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach handball στην Κέρκυρα, στον Ίσο. Ναι. Που εκεί είχαμε και την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Savant Guard, ήταν η ομάδα η ελληνική, η οποία πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες στην Ευρώπη. Ορίστε. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά ακολούθησε ο Διομήδης Άργους, που πήρε το UEFA, να το πούμε mm-hmm έτσι, για να καταλάβουν τη διαθέτηση μας. Και να μην ξεχνάμε, γιατί μένει λίγο στην αφάνεια, ότι φέτος η εθνική ομάδα γυναικών στο Καζάν της Ρωσίας κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το χρυσό μετάλλιο. Έτσι. Ποιος το περίμενε αυτό. Ήταν μια διάκριση, νομίζω, που ανέδειξε το άθλημα και πολλοί κόσμος ένιωσε έκπληξη. Γιατί εντάξει, είναι και λίγο δυνατό. Είναι δυνατό το χάντμπολ. Είναι σκληρό. Και μάλιστα στην άμμο φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σκληρό. Είναι δυνατό. Ναι, δυνατό. Να μείνουμε σε αυτήν. Ναι. Ναι. Το δυνατό. Αυτή είναι η έκφραση. Το σκληρό θα γίνει αν το επιτρέψουν οι παράγοντες που διευθύνουν το παιχνίδι, όπως είναι οι διαιτητές, ή είναι κάποιος κακά προπονημένος. Αυτός, ας πούμε, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει. Η άμμος πόσο δυσκολεύει είναι έναν αγώνα χάντμπολ, ας πούμε. Είναι δύσκολο, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερες προπονήσεις. Προσθέτει δηλαδή. Φυσικά. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι το πόδι πηγαίνει μέσα τουλάχιστον 10-12 πόντους. Καταλαβαίνετε ότι η αλτικότητα, όλα αυτά, οι μετακινήσεις είναι από την επίρρεια αυτής της κατάστασης. Εδώ στον κορίσο δρόμο έχουμε 7 χιλιόμετρα για όλο τον κόσμο, για τους μεγάλους, για τους ενήλικες, ναι, λογικά, έτσι. Και 1200 μέτρα για μαθητές δημοτικού. Μπράβο. Ωραία. Παιδιά, πάμε από στα 6 έως 12 χρονών. Θα κάνουν ένα 1200
300, 600 για μέτρα. Για να δούμε τις πρώτες φωτογραφίες, να βλέπουμε λίγο και από τον Κόρισο, να δούμε και τις υπόλοιπες. Εδώ μια και λέμε για παιδιά, ναι. Τι ωραία εικόνα. 600 μέτρα λοιπόν. Τι ωραία εικόνα, να βλέπεις τα παιδιά με τα μπλουζάκια τους, τα νούμερά τους, τα αυτά όλα. Ωραία, ωραία εικόνα, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραία. Μείναμε όμως το, ναι, ότι μπορούν να γίνουν και με το επιδημαρχίας Δήμος Μελτιών, επιδημαρχίας του Γιάννη του Λιβαδιώτη. Του Λιβαδιώτη, λοιπόν, ναι. Είχαμε κάνει και πανελλήνιο πρωτάθλημα beach soccer. Ναι, σωστά. Είχαμε φέρει εξέδρες εδώ, από πάλι την Ευρώπη. Τα παιδάκια τρέχουν. Ναι, ναι. Εξέδρες από την Ευρώπη και είχε χαρακτηριστεί λοιπόν ένα μέρος εκεί πέρα που το χαρακτήριζαν και οι εξέδρες, μέρος αθλοπαιδιών και παράκτιων αθλημάτων. Mm-hmm. Το μπορούσε να πες beach tennis, beach handball, beach volley, ναι, κτλ. Ναι. Φυσικά οι εξέδρες εξαφανίστηκαν από εκεί για λόγους του οποίου δεν γνωρίζουμε, ενώ ανήκουν στο Δήμο Κέρκυρας. Έχουν πάει σε άλλους χώρους. Εδώ η εκκίνηση. Ναι. Περσινή εκκίνηση. Είναι 2017, είναι αυτό, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Λοιπόν. Όλοι, να ρωτήσω κάτι. Όλοι φοράνε παπούτσια. Δηλαδή υπάρχει, ναι, κάποιο. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, έτσι, γιατί σου λέει άμα. Διότι υπάρχουν, ναι, κάποιες ρίζες οι οποίες είναι επίγειες. Μην τραυματιστεί κανείς. Αν και έχουμε λάβει τα μέτρα μας, εκεί φυσικά έχουμε και την ελληνική ομάδα διάσωσης η οποία μας βοηθάει. Βεβαίως, έχουμε εθελοντές. Πάντα. Έχουμε, ναι, γιατρούς. Έχουμε ασθενοφόρο από ιδιωτική εταιρεία. Είμαστε stand-by για μην μας συμβεί κάτι. Ωραία. Και πάλι, όπως σας είπα, είναι δύσκολη η πρόσβαση μέσα. Γι' αυτό έχουμε τους εθελοντές οι οποίοι είναι κατανοημένοι στη διαδρομή. Αυτό είναι ωραίο το πλάνο. Δείχνει από μακριά πόσος κόσμος, έτσι χοντρικά, χρειάζεται, πόσο στήσιμο και οργάνωση χρειάζεται. Εκεί είναι οι εγγραφές. Οι εγγραφές, τέλος, το γραφείο, σαν να λέμε. Ναι. Πολλοί κόσμος. Πολλή δουλειά να στήσετε, να οργανώσετε, να μοιράσετε δουλειές. Είναι δουλειά πολύ. Νούμερα, κατάταξη, μετά πρέπει να, εφόσον κάνεις ένα αγώνα, πρέπει να διαφυλάξεις και να διασφαλίσεις την αξιοπιστία του αγώνα. Ναι. Έχουμε τα checkpoint τα λεγόμενα, ναι, που αν κάποιος αθλητής ή χαθεί ή από σκόπιμα πιθανόν παρακάμψει, στην κατάταξη μετά. Ακλέψει δηλαδή. Ναι, γίνονται τέτοια, πολύ, ναι, ελάχιστα, από κάποιους που κάπου κουράζονται, οπότε. Ναι. Η άρα διαδρομή είναι χαραγμένη με λωρίδες, ας πούμε, υπάρχει. Όχι λωρίδα, υπάρχουν σημαδάκια πάνω στους κέδρους. Και υπάρχουν και τόξα και σηματάκια και χιλιομετροδείκτες. Στον πρώτο, στον δεύτερο, τρίτο, πέμπτο και έκτο. Υπάρχουν αθλητές που δεν τερματίζουν. Δηλαδή 7 χιλιόμετρα, ας πούμε, ναι, έτσι, που είναι ο αγώνας των ενηλίκων. Ναι, υπάρχουν. Που κουράζονται. Κουράζονται και επιστρέφουν, ναι. Ναι, αλλά μου αρέσει που η Αφίσα λέει να δούμε κάποια στιγμή, όποτε μπορούμε την Αφίσα, τρέχουμε και περπατάμε στη Χρυσή Άμμο. Δηλαδή κάποιο. Δεν είναι ανάγκη να τρέξει ο άνθρωπος, άμα δεν μπορεί. Μπορεί να περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει, να κάνει τη διαδρομή, έτσι, όμορφα και ωραία. Να σας πω ωραία, ότι μέχρι πέρυσι και τις 5 χρονιές είχαμε κοντά μας τον Σταμάτη τον Κίνη, ναι, ο οποίος είναι ένας, θα πω, λάτρης της περιοχής και το ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί είπαμε, ναι, μια μικρή περιπέτεια. Και γινόταν μια πιο οργανωμένη εκδρομή μέσα στην. Η οποία ξεκίναγε πολύ πριν από τους δρομείς, ώστε μέσα στο κέντρο δάσος ή μέσα στην έρημο που λέμε, να συναντήσουν οι δρομείς, mm-hmm, να συνδεθούν οι δρομείς με τους περιπαϊτές και να, έτσι, να έχουμε μια ωραία σκηνή όπου θα χειροκροτάνε οι μέντους μέσα στην άμμο, μέσα στη διαδρομή. Ναι. Φέτος αυτός ο περίπατος, ο οργανωμένος, δεν θα γίνει. Ελπίζουμε του χρόνου. Με τη στήριξη, να τα λέμε όλα, Ελλήνων Ολυμπιονικών. Ναι. Και αυτό σημαντικό. Είναι η έκτη χρονιά που στηρίζουν, ναι, αυτές τις εκδηλώσεις μας, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και σε άλλες τομείς, όπως ο αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά. Mm-hmm. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό. Τα είχαμε πει και εκεί στην Καρδιά. Παρουσιάσαμε την κάρτα, ναι, κάρτα πρόληψης, η οποία είναι μια που έχει τον αθλητισμό σαν ένα μεγάλο πυλώνα, θα λέγαμε, για την πρόληψη. Mm-hmm. Και φυσικά ο αθλητισμός, ο υγιής αθλητισμός, είναι πρόληψη. Και μια τέτοια εκδήλωση, η οποία έχει τέτοιους στόχους, να αγαπήσουν οι μαθητές, οι μικροί ή οι μεγάλοι, το περιβάλλον και να αγαπήσουν τους δρόμους. Του φυσική αγωγή γενικότερα, ναι, νομίζω ότι είναι μέσα στο πνεύμα και του Συλλόγου των Ελλήνων Αμερικών και έτσι συμπράττουμε σε αυτή την πορεία. Μια και λέμε, ναι, για φυσική αγωγή, θέλω να πούμε, γιατί σε χρόνια στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα δεν θα πάω πιο ειδικά και οι φίλοι, να δούμε λίγο, σε λίγο τη φωτογραφία τον Νίκο Μόσχο που λέγαμε λίγο νωρίτερα, είναι άνθρωποι καθηγητές φυσικής αγωγής. Πόσο σημαντικό, μια και τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά δραστηριότητες αθλητικές για τα παιδιά, μπαίνουμε σε σχολική ζώνη, μπαίνουμε σε έναρξη δραστηριοτήτων. Πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της αθλητικής του δραστηριότητας να έχει για δάσκαλο, για προπονητή, καθηγητή
φυσικής αγωγής. Θέλω να πω μια ανακοίνωση που βγήκε από την ΕΣΚΑΒΔΕ. Δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό, ότι οι προπονητές των ομάδων της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ στο μπάσκετ δεν υποχρεούνται να έχουν κάρτα προπονητή, δεν υποχρεούνται να είναι προπονητές μπάσκετ δηλαδή, μπορούν να είναι και παίχτες, πρώην παίχτες κτλ. Και μπορούν να κουτσάρουν μια ομάδα στην Α' ΕΣΚΑΒΔΕ. Επειδή πολλοί σηκώνονται για να παίξουν, για να είναι κάποιοι προπονητές, βάζουν άλλους προπονητές, γίνονται πολλά. Πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να προπονείται με έναν καθηγητή φυσικής αγωγής? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση γονείς. Θα σας απαντήσω λοιπόν μονολεκτικά, διότι αυτό, αν θέλετε να το κάνουμε θέμα μια άλλη φορά, να το πιάσουμε μόνο αυτό το θέμα. Θα το πιάσουμε. Θα πω πρώτα αυτό δεν είναι νόμιμο. Αντίκειται στον 27-25, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι τα σωματεία και οι αγωνιστικές ομάδες πρέπει να έχουν προπονητές εγκεκριμένους. Εμείς, εγώ είμαι πρόεδρος των γυμναστών της Κέρκυρας, οι οποίοι γυμναστές φύση και θέση έχουν τη δυνατότητα μέσα από κάποια άλλη διαδικασία να πάρουν και τις άλλες από τις ομοσπονδίες να έχουν κάρτα προπονητή. Αλλά από εκεί και έπειτα, όταν μιλάμε για ακαδημίες και για μικρές ηλικίες, εναπόκειται και στην πρόνοια του γονέα ή κηδεμόνα. Δες ρε φίλε, με το συμπάθειο τώρα, πού πας το παιδί σου? Θα πας το παιδί σου στο handball να μάθει να βάνει πολλά γκολ μόνο, ή θα το μάθεις ότι το μπουκάλι, το νερό πρέπει να το πατάει για να μην πιάνει πολύ χώρο? Ναι. Ή θα το μάθεις ότι τι σημαίνει καθαριότητα και τι σημαίνει να δώσεις το χέρι στο παιδί που σου έδωσε την μπάσα. Έβαλες γκολ. Και στον αντίπαλο να ακόμη. Και άλλα. Ναι. Να μην πούμε και στον αντίπαλο ακόμη, ναι. Ναι. Γιατί όποτε μπορούμε να δούμε την φωτογραφία του Νίκου Πέρου με τον Νίκο Μόσχο, θέλω να τη βλέπουμε. Θέλω να πω ότι αυτό, όπως μου το φέρετε, δεν το άκουσα, δεν το έχω τουλάχιστον, δεν είμαι ενήμερος για το θέμα της ΕΣΚΑΒΔΕ. Είναι δουλειά δική της ΕΣΚΑΒΔΕ πώς οργανώνει τα πρωταθλήματα. Δεν θεωρείται επαγγελματική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Ναι, επαγγελματική κατηγορία. Δεν θεωρείται, λέω επαγγελματική, δεν θεωρείται. Σου λέει σε μία εραστηρική. Μα 27-25 πιάνε, ας πούμε, και κυρία τον εραστηρικό αθλητισμό, τον εξωσχολικό αθλητισμό, να το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, τουλάχιστον στο handball είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε κάρτα προπονητή. Έτσι συγκεκριμένη ή από τη Γενική Γραμματεία, η οποία Γενική Γραμματεία, κυρίως στους πτυχιούς φυσικής αγωγής, τους δίνει τις β' κατηγορίες. Για να μην πάω στο εγωιστικό τώρα και σε τσικλίσω και σε φορτώσω και σου πω ότι κάποιος μπορεί να πει: εγώ έχω παίξει 150 χρόνια τώρα μπάσκετ, μου λες εσύ. Λέμε, δεν θέλω να σε τσικλίσω όταν πούμε άλλη φορά. Μπάγεβιτς δεν λέμε για μπάσκετ, για οποιοδήποτε άθλημα. Ο Μπάγεβιτς είχε πέσει τόσα χρόνια, αλλά δεν δίνονταν σαν προπονητής. Ναι. Είχε ένα επιτελείο. Ναι. Έτσι, και μιλάμε για επαγγελματικό. Λάθος είναι το επαγγελματικό ήο. Ο Βαζέκα πήγε βάλει 10 σχολές για να πει: ήταν πρώτο κόρη τόσα χρόνια. Και κυρίως πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε και παρακολουθούν σχολές σε διαφορετικά αθλήματα για να ανεβούν επίπεδο και να. Τώρα και αυτή η ιστορία με τις σχολές πάλι υπάρχει από τη μεριά των γυμναστών, υπάρχει κάποιες ενστάσεις. Διότι δεν μπορείς να έχεις τις γνώσεις μέσα σε μία σχολή ταχύρυθμη, ξέρω εγώ, των 5-6 ημερών με 6 ώρες την ημέρα σε αντιπαράθεση με έναν ο οποίος έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο 4 χρόνια. Εντάξει, ο οποίος, αυτό, ο οποίος έχει μάθει και την βιολογία και την φυσιολογία του ανθρώπου, έχει μάθει και ορθοπαιδική. Τουλάχιστον να παρακολουθήσει, οι άλλοι δεν έχουν ούτε τη σχολή, ούτε την πρώτη σχολή, ούτε τη σχολή. Έτσι. Ναι. Μιλάμε και μην πιάσουμε και το παιδαγωγικό θέμα. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε. Ξεφύγαμε. Ναι, δεν πειράζει, έχουμε ραντεβού αυτό το θέμα οπωσδήποτε με τους γυμναστές. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον κόρισο δρόμο. Ο έκτος γίνεται λοιπόν τον Σάββατο 15 Σεπτέμβρη και πέρσι είχε γίνει Αύγουστο, φέτος Σεπτέμβρη για να ανοίξουν και τα σχολεία, να είναι και μαθητές ενεργοί. Ο στόχος μας, όπως είπαμε, είναι να γίνει η περιοχή, ας πούμε, γνωστή πιο πλατιά. Ναι. Και κυρίως στις μικρές ηλικίες. Είμαστε χαρούμενοι διότι πέρυσι τελικά 12 σχολικές μονάδες επέλεξαν τη μία από τις εκδρομές τους στο νήσο. Και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε κάποια άτομα που ήξεραν κάποια πράγματα για τον νήσο, διότι ο νήσος δεν είναι απλά μια καταπληκτική παραλία, αμμώδης κλπ. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Ναι. Πατάμε πάνω σε κάποια πετραδάκια τα οποία μας τα δείχνει ο κύριος Γκίνης. Λέει: αυτό δεν είναι πετραδάκι, αυτό ήταν απολιθωμένο κλαδί. Δηλαδή και πατάμε πάνω σε αυτά. Ωραία. Να πούμε ότι πριν από 18 χρόνια βρέθηκε η κάτω γνάθος υποπόταμου, η οποία με βάση την. Ναι. Έγινε αυτό. Ναι, να σας πω και άλλα πράγματα, η οποία με βάση τη μέθοδο των αρχαιολόγων είναι μεταξύ 200.000 και 35.000 χρόνων πριν. Υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή η Γράβα, το σπήλαιο της Γράβας, το οποίο ο Αύγουστος Ορδίνας το ανέδειξε πριν από 30 χρόνια περίπου, όπου εκεί πέρα αποδεδειγμένα, το κρανίο που βρέθηκε εκεί πέρα, απέδειξε ότι ο διανοητικά ανώτερος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, τουλάχιστον
μέχρι και από 30 έως 8.000 χρόνια πριν κατοικούσε στην Κέρκυρα. Ναι. Άρα είναι ένας χώρος. Υπάρχει επισήμανση και στην αφίσα. Αγωνιζόμαστε για το φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Το γράφει ξεκάθαρα. Δηλαδή ξεκάθαρα. Τα περνάτε όλα τα μηνύματα. Και να πούμε και τα οικοσυστήματα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον ίσο να του βάλει ένα φραγμό. Ναι. Είναι κομμάτι η λίμνη, ο ίσος, ο Χαλικούνας και τα Λαούδια. Στα Λαούδια είχα την τύχη σε μια διαδρομή μου να πάμε στα Λαούδια, τα οποία είναι, ήταν Βυζαντινή Φικτωρία, ένα Βυζαντινό σταθμός. Mm-hmm. Υπάρχουν τα ρήπια ακόμα εκεί πέρα, άρα και εκεί αρχαιολογικός χώρος. Είναι μια ολόητα λοιπόν, η οποία είχα λοιπόν την τύχη να βιντεοσκοπήσω και είχα ανοιγμένη τη βιντεοκάμερά μου, να φώκες. Αχ, τι ωραία. Τα οποία τα έχουμε δώσει και στον κύριο Γκίνη, ο οποίος τα εκμεταλλεύεται με πολύ την καλύτερη ωραία. Έννοια. Λοιπόν, πολύ θέλω ωραία. Να πω ότι ναι. ένας αγώνας ιδιαίτερος, ναι. σαν αγώνας στην άμμο, ένας αγώνας ιδιαίτερος με σκοπό την διάσωση του ίσου και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα. Να πω και τούτο, ότι μέχρι την προηγούμενη χρονιά, τον 5ο κόρης αγώνα, τον διεκπεραίωνε μια κίνηση πολιτών, η πρωτοβουλία ίσως, mm-hmm. το ίσως με SOS. Mm-hmm. Στην συνάντηση που είχαμε τον Ιούνιο για να προετοιμάσουμε του Σεπτέμβρη τον αγώνα, αποφασίσαμε εκεί πέρα εκπρόσωποι από πάρα πολλά σωματεία, από πολιτιστικά, αθλητικά, από φιλαρμονικές, από αγροτικούς συλλόγους, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν σύλλογο. Άρα, ο σύλλογος ο οποίος ήδη υπάρχει σαν ομιλητή. Ποιος είναι αυτός ο σύλλογος? Είναι λοιπόν. Ο Κόρισος Περιβαλλοντικός Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος. Ωραία. Έτσι, ο οποίος διδέχεται το 18, ήδη έχουμε τα πάντα στα χέρια μας, ακόμα και το αφημί μας και με τη βοήθεια και να άλλων παραγόντων. Λίγο την αφίσα του έκτου Κόρισου δρόμου, να πούμε ότι, να μην ξεχάσω να πω ότι ο ΔΟΠΑΠ εδώ πέρα έχει συμβάλει τα μέγιστα. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε και άλλους συνδιοργανωτές, όπως είναι ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος, όπως είναι ο ΣΕΒΑΣ, οι Βετεράνοι Αθλητές Στίβου, το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ερωτικών, οι Γυμναστές Κέρκυρας, ο Δάμας Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά και εκατοντάδες άλλα σωματεία τα οποία βοηθάνε. Να σας πω, όλα τα πολιτιστικά σωματεία της περιοχής έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους. Ωραία. Θέλω να δούμε πριν, γιατί σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε τον Νίκο Πέρο, τη φωτογραφία με τον Νίκο Μόσχο. Λοιπόν, για τον. Έτσι, εδώ. Αυτά είναι από πέρσι, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος θα έχει πάλι το πιστεύω για την εκκίνηση, πιστεύω. Θα μας είναι εκεί κοντά μας. Ναι. Τόσα χρόνια, ναι. Ακούραστη, αγέροχη. Τι μπορείς να μου πεις. 1978 μας προετοίμαζε εμένα και τον Παύλο Σκορδίλη για να πάμε στη Γυμναστική Ακαδημία. Μόλις έσκασα πέτη. Ναι, το 1976 λοιπόν πριν, ήρθε ένας γυμναστής, έτσι γυμνασμένος, ωραίος κτλ. Και έκανε, είχαμε ένα δίσκο σε μια γωνία που δεν το χρησιμοποιούσε κανένας. Ναι. Και έκανε με το δίσκο και θαυμάζαμε όλοι, ας πούμε, την έτσι. Πόσο γυμνασμένος ήταν κλπ. Και ήταν το πρότυπό μας. Και το πρότυπό μας όχι μόνο αφορά την αθλητική του παρουσία, αλλά και το ήθος του. Μπορείς να μου πεις τι δίνει κίνητρο σε έναν άνθρωπο όπως εσύ, όπως ο Νίκος Μόσχος, τόσα χρόνια να παραμένετε τόσο ενεργοί στα αθλητικά δρόμενα? Πιστεύουμε στον αθλητισμό. Ναι. Και ιδίως με τα μικρά παιδιά, εντάξει, εκεί να μην το συζητήσουμε. Ο οποίος εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον είναι αποδεδειγμένα ο καλύτερος τρόπος αγωγής. Ναι. Πρώτα λέμε φυσική αγωγή, έτσι, η κοινωνική αγωγή. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για αγωγή, για την νεολαία κυρίως που mm-hmm. πλάθεται και φτάνουμε σε ένα σημείο μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Λοιπόν, αυτή η αγάπη στον αθλητισμό μας δίνει πάντα κουράγιο, δύναμη. Ωραία. Έχουμε στην πορεία μας πολλές στεναχώριες. Εντάξει, έχουμε πίκρες, αυτά όλα υπάρχουν. Όμως έχουν κάποιες χαρές, οι οποίες αυτές σκεπάζουν και εξαφανίζουν. Ωραία, μια και έχω Νίκο Πέρο, μπορώ να μην ρωτήσω και πολλοί χατμπολικός κόσμος μας παρακολουθεί ζωντανά μέσω Facebook, να είσαστε καλά και εσείς που μας βλέπετε στο εξωτερικό. Μπορώ να μην ρωτήσω για χατμπολ? Δεν μπορώ. Κερκυραϊκός και χατμπολ. Υπάρχει καθόλου στο μυαλό η σκέψη αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο να φτιαχτεί αντρικό τμήμα? Ρωτάω. Πολύ γρήγορα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Γιατί αν μιλήσει για χάντμπολ στην Κέρκυρα, θα μιλήσει φυσικά και για το ΦΕΑΚΑ και για τον Κερκυριακό. Ο οποίος Κερκυριακός ήρθε εδώ και πήρε ένα έτσι, κομμάτι, θα λέγαμε, από την αθλητική νεολαία στις κατηγορίες που δουλεύει. Όταν λοιπόν πριν από 3 χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου μου άνοιξε τις αγκάλες και τους είπα: έχουμε αυτό το τετραετές πλάνο και μας λέει προχωράμε. Δεν πίστευα κι εγώ ότι μέσα σε 2 χρόνια θα είχαμε καλύψει τα 4 χρόνια. Ναι. Αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στις υποδομές, παμπέδες Α, παμπέδες παγκουραστής Α, παμπέδες Β, παγκουραστής Β. Δηλαδή από 14 χρόνια και κάτω έχουμε πλήρεις ομάδες και χαίρομαι που με ρωτάτε να σας πω ότι φέτος τα αποτέλεσματα της Ένωσης
Σωματείων Χειροσφαίρησης της Οδικής Ελλάδας, ανακοίνωσε ότι στους Παμπέδες Α ο Κυριακός πρώτος, στους Β τέταρτη, στις Παγκορασίδες Α πρώτη, στις Παγκορασίδες Β δεύτερη και στο Μίνι πρώτη. Ωραία. Αυτό λέει κάτι. Λέει ότι βαδίζουμε έναν δρόμο τον οποίο τον έχουμε ξαναβαδίσει σε καλά χνάρια και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, ο χρόνος θα δείξει, η κύκλη χρόνου, όσο θα είναι τα τμήματα υγιή και ο σύλλογος θα μας αγκαλιάζει όπως μας έχει αγκαλιάσει. Πιστεύω ότι είναι εγγύηση φυσικά ένας κερκιακός σύλλογος, κερκιακός μυστικός σύλλογος, ο ιστορικός θα λέγαμε, να είναι κοντά στο handball, είναι εγγύηση. Πιθανόν στο μέλλον, όταν θα, ιστορικά θα πρέπει να κλείσουμε αυτούς τους χρονικούς κύκλους, να δούμε και ομάδες ανδρών και γυναικών. Και μία άλλη ερώτηση. Υπάρχει στο άμεσο μέλλον σκέψη για συνεργασία οποιασδήποτε μορφής στο χώρο του handball? Ρωτάω. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάτε αυτό. αλλά ρωτάω εγώ. Θέλετε να το πούμε δημόσια? Θέλω να μου πεις, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ομάδα παιδών, 8-9 άτομα. Ναι. Και κάναμε πρόταση στον ΦΕΑΚΑ, ναι, να πάρετε τους παιδες, ναι, και δώστε μας που έχετε 2-3 παγκορασίδες, που έχουμε εμείς 12, να γίνει μια ωραία. Εμείς δώσαμε τα παιδιά αυτά, ναι, και τα ξαναδώσαμε φέτος, αλλά δυστυχώς από την άλλη μεριά δεν πήρατε τίποτα. Δεν πήραμε τίποτα. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί τα παιδιά να είναι παρέα, να μην θέλουν, αλλά αγωνιστικά, όταν έχει τίποτα, ναι, αγωνιστικά. Κατάλαβα. Θα πρέπει να. Ορίστε, σας είπα τα αποτελέσματα. Κατάλαβα. Και ο ΦΕΑΚΑΣ δεν συμμετείχε σωστά αυτά τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή η συνεργασία από μεριά του Κερκυραϊκού ήταν, είναι και θα είναι. Ναι. Και του χρόνου πάλι θα υπάρξει άλλη πρόταση. Μάλιστα. Και δεχόμαστε και αντιπρόταση. Όταν ζεις σε ένα χώρο που λέγεται Κέρκυρα, που είναι περιτριγυρισμένη πραγματικά, σωστά, από τη θάλασσα, σωστά, ανέμορφα από τη μια, πρέπει να χειριστείς ανάλογα και τις δυνάμεις σου. Το κερκιαϊκό handball μπορεί να έχει ενιαία έκφραση. Ωραία. Μπορεί. Πολύ ωραία. Και πρέπει. Πολύ από μεριά σας δηλαδή. Ωραία. Νομίζω εμπράκτος υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί το κρατάμε λαϊκά. Ξέρεις ότι με τον χώρο του handball έχω μεγάλες. Έχω σχέσεις και θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως και την πορεία του ΦΕΑΚΑ και φέτος πάλι θα ξαναπροσπαθήσει την Α2. Πιστεύω φέτος. Θα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Ναι. Να δούμε την αφίσα άλλη μια φορά του κορίσου δρόμου. 15 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Ένας πολύ ωραίος δρόμος. 7 χιλιόμετρα και 1200 για μαθητές δημοτικού. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά και ο σκοπός ούτως ή άλλως είναι να περάσετε και καλά και να απολαύσετε. Να πούμε, ναι, ότι μια παράπλευρη εκδήλωση, ναι, είναι, ναι, το beach handball. Ναι. Δηλαδή θα τρέξουν τα παιδιά στο. Και μετά που θα είναι κουρασμένα. Και μετά σιγά 1200 μέτρα παιδιά, τι να κουραστούν. Θα παίξουν και παιδιά που δεν έχουν παίξει, θα έχουμε στήσει εμείς το γήπεδο μας. Beach handball. Ακριβώς για το λόγο αυτό ότι πριν από κάποια χρόνια. Ώρα 5 το απόγευμα, έτσι 5. Ναι. Μια χαρά. Ωραιότατα. Και καλούμε και κάποιους που δεν θα τρέξουν να έρθουν να δουν, να παρακολουθήσουν. Ναι, να περάσουν ωραία, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας στο στούντιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ούτως ή άλλως, έτσι, και θα τα πούμε και για τον κόρσο. Θα έχουμε και πλάνα, θα έχουμε και απονομές και εκεί που όλοι βεβαίως θα κερδίσουν από κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.